Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι κοντά σας από το Web TV Ορφέας σε μια εκπομπή υποψίες. Σήμερα θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και έχει γίνει τρόπο ζωής μας και στην πολιτική μας. Είναι η ανεξάρτητη, η ΡΑΛ μάλλον, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία σήμερα έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή και μαζί μας έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα μας τον κύριο Τσόρη Σωτήριο, υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Πειραιά με την Ελλήνων Συνέλευση. Καλησπέρα σας, κύριε Τσόρη. Καλησπέρα κύριε Φαζανίδη, σε εσάς και στους τηλεθέατες σας. Κύριε Τσόρη, είχαμε υποσχεθεί ότι θα συνεχίσουμε την προηγούμενη μας εκπομπή, γιατί στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε πιάσει αυτή την αρχή, τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία σήμερα έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι? Βεβαίως, όπως είχαμε πει, ότι εκ της ιδρύσεως της ως υπηρεσία του Υπουργείου είχε προγραμματιστεί να γίνει ανεξάρτητη αρχή και πράγματι συνέβη αυτό το 2016. Αυτό είχε ρυθμιστεί ώστε να γίνει από το πρώτο ΦΕΚΑ που είναι το 2014, το οποίο είχαμε... Δεν αποφασίστηκε μετά. Από την ίδρυσή τη είχε αποφασιστεί να γίνει ανεξάρτητη. Το αναφέρει μέσα το ίδιο το ΦΕΚ, το έλεγε, αν θυμόμαστε καλά. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε έρθει τώρα, ερχόμαστε σε μια αρχή ρυθμιστική, η οποία πλέον γίνεται ανεξάρτητη. Εδώ θα πρέπει να... Η οποία αυτή η αρχή είχε πάρα πολλές αρμοδιότητες από ό,τι είχαμε πει και στην προηγούμενη μας. Ναι. Οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται τώρα στην ανεξάρτητη αρχή. Έχει πολλές αρμοδιότητες, έχει στελέχη τα οποία είναι καταρτημένα για το έργο αυτά, με τις γνώσεις τους για τα έργα αυτά τα οποία είναι δημιουργημένη αυτή η αρχή, αυτός ο οργανισμός, ο μηχανισμός για να λειτουργήσει, όλα αυτά τα μέλη τα οποία είναι διορισμένα, όπως είπαμε, από την κεντρική κυβέρνηση, έχουν τις γνώσεις και την κατάρτιση και την εμπειρία για να εκτελέσουν το έργο τους. Και τα αποτελέσματα, όπως συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, για προ-ανεξαρτητοποίησης δηλαδή, τα βλέπει ο κάθε ένας πολίτης και τα βιώνει κατά κύριο λόγο η τοπική κοινωνία και μετά οι υπάλληλοι του εδάφους, οι ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται, καθώς και οι επισκέπτες. Επειδή δεν βλέπουμε τίποτα συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το έργο που δεν επιτελείται. Θέλω να σας πάω τώρα στο φύλλο εφημερίδες κυβερνήσεως και πρέπει να κοιτάμε τα φύλλα εφημερίδες κυβερνήσεως, τα γνωστά ΦΕΚ σε όλους, διότι εκεί πέρα μέσα γράφονται όλοι οι νόμοι οι οποίοι είναι εκτελεστέοι και έχουν αντίκτυπο σε εμάς, το βίο μας, το μέλλον και το ίδιο με το μέλλον των παιδιών μας. Είναι αυτό το ως και οντότητα και εγώ παλαιότερα που δεν γνώριζα ως πολίτης το τι γίνεται, το τι υπάρχει, το τι μπορώ να κάνω και τον πλούτο που είχαμε, δεν ενδιαφερόμενα γιατί όπως όλοι σχεδόν οι πολίτες έχουμε συχαθεί την πολιτική έτσι όπως την έχουν κάνει επίτηδες για να συχαθούμε την πολιτική και να πούμε δεν ασχολούμε με την πολιτική και αφήνουμε αυτούς εκεί που ασχολούνται και κινούν τα νήματα να μας φέρνουν συνεχώς και χειρότερα κάθε μέρα και χειρότερα σε μια κατάσταση τέτοια. Αυτό σταματάει. Αυτό συνέβαινε και σε εσάς τον ίδιο αυτό που λέτε. Είμαι μέσα στο σύνολο κι εγώ. Είμαι κι εγώ ένας πολίτης όπου τώρα τα τελευταία χρόνια με τον ερχομό του Προέδρου Αρτέμη Σόρα έχω μάθει, έχω γνωρίσει πράγματα, έχω αρχίσει, έχω ψάξει, έχω ερευνήσει πράγματα τα οποία αφορούν εν τέλει που δεν γνώριζα ότι αυτά είναι τα οποία με έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση και εμένα όχι επί του προσωπικού, στο σύνολο, γιατί άλλος είναι λίγο καλύτερα, άλλος είναι λίγο χειρότερα και σε πολλά διαφορετικά πεδία και επίπεδα. Συνολικά όμως, συλλογικά, είμαστε όλοι στο ίδιο βαρέλι, οι πολίτες και οι Λαφαζάνιδοι. Και για να μην τρώω και το χρόνο σας, θέλω να πάω στο φύλλο εφημερίδες κυβερνήσεως, όπως προείπα, το οποίο είναι ο νόμος υπαριθμών 4389 του 2016, αριθμό φύλλου 94, τεύχος πρώτο. Μέσα σε αυτό, το ΦΕΚ, θα δούμε πολλά πράγματα. Σήμερα βεβαίως θα μιλήσουμε για την ανεξάρτητη αρχή, την ρυθμιστική αρχή λιμένων. Ωστόσο όμως, θα δούμε και την ύπαρξη, τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα, γνωστή μας ΑΕΔΕ, όποιος πολίτης δηλαδή κάνει, δεν θα πω κόπο,
Είναι δώρο στον εαυτό του κάθε πολίτης πλέον να αρχίσει να ερευνά τους νόμους που υπογράφονται εις βάρος του. Δώρο στον εαυτό του, γιατί θα αποκτήσει τη γνώση και θα αντιληφθεί δικαιότερα το πώς κινούνται τα νήματα, έτσι να μπορέσει να αντιληφθεί και τη λύση, όπου η λύση είναι μόνο ο ίδιος ο πολίτης. Και εκεί βρίσκεται και το μυστικό της ελευθερίας μας. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Λαφαζανίδη, εκεί είναι το μυστικό της ελευθερίας μας. Επιτέλους, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι οι πολίτες να μετέχουμε εκκλήσεως και αρχής, γιατί η πολιτική ασκεί μόνο ο πολίτης, δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε καν πολίτευμα βασικά. Η δημοκρατία που λένε, βλέποντας και εδώ τις ανεξάρτητες αρχές, αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι αναγκαία αφενός η ύπαρξή τους. Και αφετέρου, κατά πόσο δημοκρατική είναι και η όλη διαδικασία τη στιγμή που αναφέρονται ως ανεξάρτητες, ωστόσο όμως είναι όλοι διορισμένοι από την κυβέρνηση και κατ' την εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Και κατά πόσο είναι και νόμιμες, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ναι. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση. Η δημοσίων εσόδων, η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, δεν ξέρω κατά πόσο συνάδει με το Σύνταγμά μας. Μα αυτό. Αυτό το δικαίωμα. Ποιος δίνει σε αυτή την εξάρτητα και αυτό το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το δικαίωμα το δίνει, κύριε Λαφαζανίδη, η διορισμένη κυβέρνηση. Πολλοί θα πούνε, μα διορισμένη κυβέρνηση, βεβαίως. Καταρχάς, η κυβέρνηση είναι διορισμένη αφενός. Μάθε το πολίτη μου, μάθε το συμπολίτη μου, συνέλληνά μου. Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει ΦΕΚ, φίλο εφημερίδα κυβερνήσεως δηλαδή, εκτελεστέως, ότι έχει συσταθεί σε σώμα. Είναι όλοι διορισμένοι. Συνεπώς είναι παράνομοι. Συνεπώς, ό,τι υπογράφουν, ό,τι εκτελούν, ό,τι βάζουν εμάς να εκτελέσουμε είναι παράνομο. Εμείς το κάνουν νομιμοφανή και έτσι εμείς ως πολίτες δεν μπορούμε να μην εκτελέσουμε, διότι μας βγάζουν αυτομάτως παράνομους και έχουμε τις ανάλογες κυρώσεις σε επίπεδα. Άρα χρησιμοποιούν δηλαδή την εξουσία για να παρανομούν. Χρησιμοποιούν την. Την εξουσία για να παρανομούν. Ακριβώς. Χρησιμοποιούν την εξουσία και τις δυνατότητες αυτής, όχι μόνο για να το παρανομούν είναι λίγο. Είναι για να εγκληματούν εις βάρος μας. Διότι υπάρχει μια εθνοκάθαρση εδώ και πάρα πολύ καιρό ως προς το γένος μας, το γένος των ανθρώπων, κύριε Λαφαζανίδη, όπου το μόνο που μας έχει βάλει να κάνουμε το μεγάλο του όπλο, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, είναι να καθόμαστε για να χαζεύουμε τηλεοπτικά παιχνίδια, να αγνοούμε το τι μέλη γενέστε εις βάρος μας, να το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι όταν γίνεται κάποιο έγκλημα όπως αυτό το τελευταίο διάστημα και πιο πριν συνεχώς γίνονται εγκλήματα σε αυτή την κοινωνία έτσι όπως έχει δομηθεί την άδικα ως αντιπερισπασμός να παίζουν συνεχώς το ίδιο και το ίδιο διηλίζοντας το κόνοπα χωρίς να έχουμε να είμαστε και να μας κρατάνε συνεχώς σε λύθη. Αυτό είναι η λύθη. Δεν είναι ότι επειδή μιλάμε, πάει να πει ότι είμαι και ξύπνιος. Καταρχάς, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υπάρχει ηλίθιος. Λίθιος είναι ηλίθιος, αυτός που κοιμάται. Άπαξ και σηκωθείς όμως, Έλληνά μου, όπως λέει και το τραγούδι, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Μόνο μιας. Και είναι και ολεκτικό. Και εξού και η αλήθεια είναι χωρίς λύθη. Ακριβώς. Δηλαδή, η αλήθεια είναι όλη μπροστά μας, απλά δεν μπορούμε να τη δούμε. Γιατί κοιμόμαστε, είμαστε σε ύπνο. Είμαστε σε ύπνο. Κύριε, τώρα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί εμείς έχουμε ως εκπομπή την υποψία ότι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές έχουν δημιουργηθεί για άλλους λόγους. Άρα λοιπόν εδώ εν τέλει, κατά πόσο ήταν αγκαία αυτή η ύπαρξη των ανεξάρτητων αυτών αρχών. Θα το δούμε και επί του πρακτέως με την αποδεικτική διεργασία, έτσι όπως είδαμε και την προηγούμενη εκπομπή, το πώς εκτελούν όλα αυτά τα καθήκοντα. Και θα το δούμε και εδώ και θα δούμε πολλά οξύμορα στο συγκεκριμένο φύλλο εφημερίδες κυβερνήσεως. Γιατί παράλληλα με τη σύσταση ως ανεξάρτητη αρχή, διοικητική αρχή, την αρχή λιμένων, εκτελείται και μια άλλη ίδρυση, μια άλλη αρχή, η οποία είναι δημόσια αρχή, θα μιλήσουμε και για αυτήν, όπου στην ουσία βλέπουμε ένα εύρος επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι οργανισμοί μέσα στο ίδιο εύρος, μεταξύ τους, να έχουν πάνω κάτω τις ίδιες αρμοδιότητες και να μεταβιβάζουν πλούτο, χρήμα, στο πιο πάνω πυραμιδοειδή σχηματισμό που υπάρχει της κυβέρνησης.
Αντιλαμβάνομαι όμως ότι επειδή μας πιέζει ο χρόνος μας, θα ήθελα να προχωρήσουμε όσον αφορά τη σύσταση που είναι και το θέμα μας σήμερα. Πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη σύσταση, κύριε Τσαρή, θα θέλουμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, να μην μπορούμε να το διακόψουμε βεβαίως. Μετά το λόγο να μπορέσει ο κ. Θεατής μας να καταλάβει και καλύτερα και δικαιότερα αυτό που θα μας πείτε. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι από το Web TV Ορφέας, στην εκπομπή Υποψίες. Μαζί μας έχουμε καλεσμένο τον κύριο Τσόρη Σωτηρίου, υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Πειραιά με την Ελλήνων Συνέλευσης, και το θέμα που έχουμε πιάσει είναι η ανεξάρτητη αρχή ΙΡΑΛ, η ρυθμιστική αρχή λιμένων, η οποία έγινε ανεξάρτητη αρχή. Και εκεί, και εκεί είχαμε μείνει προς την ίδρυση. Για την ίδρυση εκεί που είχαμε μείνει. Προχωράμε στην ίδρυση, ναι βεβαίως, προχωράμε στην ίδρυσή της. Να αναφέρω για ακόμα μία φορά για τους πολίτες που θέλουν και πρέπει να κάνουν αυτό το δώρο στον εαυτό τους να το ψάξουν. Είναι 27 Μαΐου 2016, ο νόμος υπαριθμός 4389, αριθμός φύλου 94. Φύλου εφημερίδας κυβερνήσεως, τεύχος πρώτο. Εδώ πάμε κατευθείαν στο άρθρο 108, όπου λέει καθαρά σύσταση ρυθμιστικής αρχής λιμένων. Στη νούμερο 1 παράγραφο, συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και την διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος. Παρακάτω συνεχίζει, ως αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και ως διακριτικό νομικό πρόσωπο, από την έναρξη ισχύως του παρόντος ΙΡΑΛ ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή υποκαθιστά στο σύνολο των ένομων σχέσεων και των υπηρεσιακών στοιχείων την καταργούμενη ρυθμιστική αρχή λιμένων, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή. Υποβάλλει και εκείνη κάθε 31 Μαρτίου στον πρόεδρο της Βουλής μια αιτήσια έκθεση, η οποία περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητα της, την εφαρμογή και το έργο της γενικότερα. Με προεδρικό διάταγμα, συνεχίζω στην παράγραφο 5, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας, αναφέρει μέσα για τα κολλήματα τα οποία και τα συμβίβαστα των μελών, το οποίο έχουμε δει πολλές φορές να μην υπάρχει ασυμβίβαστο. Έχουμε ακούσει πολλές φορές συμβίβαστο, όμως, το ασυμβίβαστο όμως βλέπουμε σε πολλές δημόσιες να μην τηρείται. Προχωράμε στο 109 άρθρο, όπου λέγεται για τη συγκρότηση, είναι η δομή της διοίκησής του, συγκροτείται από 9 άτομα. Είναι, απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την ειδικότερη γνώση και εμπειρία της πρακτικής λειτουργίας των λιμένων και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ναυτιλίας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, νομικής και πολιτικής λιμένων, λιμενικής βιομηχανίας, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Είναι πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρύματος, κάποια μέλη από την... Γράφει ποιος αποφασίζει να το διορίσει αυτούς.
Ναι, το είπαμε στην αρχή, είναι διορισμένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και ναι, η κυβέρνηση. Άρα, η κεντρική λοιπόν, κυβέρνηση. Άρα, είναι... λοιπόν, όπως είχαμε πει για την προηγούμενη μας εκπομπή, κατά πόσο είναι ανεξάρτητη, αφού είναι διορισμένη λοιπόν. Κατά πόσο είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, παίζουμε με τις λέξεις στην πραγματικότητα. Πάντα με τις λέξεις παίζουν. Και με την νόηση του πολίτη στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει. Να συνεχίσω με το άρθρο 132 και κλείνοντας για αυτό, όπου λέει, είναι ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε, στο άρθρο 132, στην τρίτη παράγραφο, η ΡΑΛ ασκεί ως εντολοδόχος του ελληνικού δημοσίου κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με τις σύμβαση της παραχώρησης και δεν έχει ρητά κτλ. Αντιλαμβανόμαστε όντως, κύριε Λαβαζανίδη, ότι αυτό που μας λένε ως ανεξάρτητη αρχή και μας το δίνουν με την πανοκρουσίες ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι σημαντικό για αυτό που εκτελεί. Που δεν εκτελεί, αλλά και για αυτό που εκτελεί. Που δεν εκτελεί, αλλά εν τέλει αυτό που εκτελεί. Είναι σημαντικό. Και για ποιον εκτελεί. Και για ποιον εκτελεί. Για τον πολίτη. Στην πραγματικότητα. Ας μας απαντήσει και ο πολίτης. Βεβαίως τα συμπεράσματα βλέπουμε αποτελεσματικά, ως αποτέλεσμα δηλαδή, ότι δεν εκτελεί κάτι για τον πολίτη. Είναι διαχειριστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι στην τελική δεν είναι και αναγκαίοι να υπάρχουν. Και εδώ θέλω να καταλήξω τη συζήτησή μας και τον παραλληλισμό των όλων αυτών των εργαλείων των οποίων δημιουργούν κατά καιρούς αυτές οι κυβερνήσεις εκάστοτε και βάζουν, τοποθετούν μέσα ανθρώπους οι οποίοι κυρίως προέρχονται από τα σπλάχνα του κάθε κομματικού μηχανισμού. Ωστόσο όμως, όντως και αυτοί καταρτημένοι, δηλαδή έχουν και την εμπειρία και τις γνώσεις, δηλαδή είναι τα κατάλληλα άτομα σε μια φαινομενικά κατάλληλη θέση να εκτελέσουν κάποιες διαδικασίες, βλέπουμε ότι τελικά ή δεν μπορούν ή δεν τους επιτρέπουν να εκτελέσουν. Και πώς να επιτρέψεις να εκτελέσεις στη στιγμή που όλα τα κεφάλαια τα οποία οι δασμοί, τα τέλη τα οποία εισπράττεις, τα μεταφέρεις μετά στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά γίνεσαι επέτης για να λειτουργήσει, για να φτιάξεις κάποιο έργο στον ίδιο σου τον τόπο, όπου γι' αυτό το λόγο πήρες αυτά τα χρήματα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, μας λέτε ότι τα ίδια τα χρήματα τα καταθέτεις στην ΑΔΕ και από εκεί μετά όταν θα θέλει να ζητήσει πάλι κάποια χρήματα για να κάνει κάποιες εργασίες, θα πρέπει από ό,τι μας λέτε να ζητιανεύσει τα ίδια τα χρήματα για να μπορέσει να κάνει κάποιες εργασίες, το κατάλαβα. Σωστά το καταλάβατε. Έχουμε γίνει επέτες τα ίδια μας τα χρήματα. Δηλαδή, και... θα πάω εγώ στην τράπεζα να βγάλω λεφτά και να διανέβω από την τραπεζίτη να μου δώσει τα λεφτά μου. Ναι, να λέτε, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου ένα ποσό από αυτά που θέλω να πάρω εν τέλει. Να κάνεις παζάρια δηλαδή για τα δικά σου λεφτά. Ωστόσο όμως, εδώ η μεγάλη κοροϊδία είναι στους τοπικούς παράγοντες ως προς τους πολίτες της τοπικής και κυρίως κοινωνίας. Διότι όταν μιλάς με ένα τοπικό παράγοντα, δήμαρχο ή οτιδήποτε για τα προβλήματα του νησιού, του λιμένα αλλά και του νησιού γενικότερα, της κοινωνίας. Έχει αυτό το ψεύτικο χάπι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο... χρόνια τώρα. Αυτό είναι χρόνια τώρα, αλλά όμως θα πρέπει επιτελούς ο πολίτης να σταματήσει να είναι στην πίστη, να πιστεύει και να ακολουθεί όλους αυτούς τους... Δεν θα πω απλά, δεν είναι τη χάπαστη, είναι επίτηδες, επιτούτοι τοποθετημένοι αυτοί οι άνθρωποι για να εκτελέσουν αυτό το έργο, το έργο των εναντίον σου έργο, εναντίον των πολιτών έργο, έτσι ώστε να σε παραμυθιάζουν την ώρα, να μην καταλάβεις ποτέ εσύ το τι συμβαίνει, να τροφοδοτούν με χρήμα κάποιους άλλους παρατρεχάμενους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το κοινό όφελος, αλλά σου λέει αφού τρώω εγώ να μην μιλήσω και καθόλου και χάσω αυτό και το μονογραμματάκι, έτσι ώστε να υπάρχει ένας στρατός δικών τους, τον φτιάχνουν όπου με το παραμικρό με το που θα κόψουν λίγο το χατζηλί και θα εξαφανιστούν σαν τα ποντίκια που φεύγει από το βαπόρο όταν βουλιάζει. Και να αναλάβει επιτέλους ο ίδιος ο πολίτης στη δικιά του την τοπική κοινωνία τα ενία. Γιατί μπορεί, είναι η ώρα, είναι μεγάλη ευκαιρία. Με όλα αυτά που έχουν εμφανιστεί που δεν γνωρίζαμε, κύριε Λαβαζανίδη. Εδώ, επειδή γνωρίζω. Αυτή τη δυνατότητα που λέτε, κύριε Τσόδε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτή τη δυνατότητα μέχρι σήμερα δεν την είχε ο Έλληνας πολίτης. Αυτή τη δυνατότητα δημιουργήθηκε στον Έλληνα πολίτη από τότε που φτιάχτηκε ο πολιτικός φορέας του Ελλήνων. Από τότε που εμφανίστηκε ο πρόεδρος του πολιτικού μας φορέα Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμις Όρας. Λοιπόν, να ρωτήσω αυτή τη στιγμή. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ως πολιτικός φορέας, είσαστε απέναντι από αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Αν λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευση αύριο πάρει τα ενία της χώρας στα χέρια της,
Τι θα κάνει. Με χαρά μου να σας απαντήσω. Ωστό... Θα δει κάτι ο Έλληνας πολίτης στην πραγματική του ζωή και όχι σε αυτά που του τάζουν τόσα χρόνια οι πολιτικοί μας. Δεν θα δει. Θα βιώσει. Θα θαυμάσει. Θα βιώσει και θα βιώσει ένα θαύμα, γιατί αυτό είναι το θαύμα. Θαύμα δεν είναι, ξέρω έναν τύπο που γνωρίζει έναν τύπο που γνωρίζει έναν τύπο και μου είπε ότι έγινε αυτό και τα λοιπά, από όπου θαύμα. Το θαύμα είναι αυτό που το βλέπεις και το θαυμάσεις ότι εκτελείται. Θα θαυμάσουμε, κύριε Λαβαζανίδη. Ωστόσο, όμως, πριν πρωτού προχωρήσω στο μετά του φορέα, θέλω να πω για ένα οξύμορο που συμβαίνει σε αυτό εδώ το φύλλο εφημερίδες κυβερνήσεως όσον αφορά την ίδια ημερομηνία ιδρύσης. Ιδρύεται και μια άλλη αρχή λιμένων, η ΔΑΛ, η οποία είναι δημόσια αρχή λιμένων. Δηλαδή εδώ έχουμε στο ίδιο φύλλο εφημερίδες κυβερνήσεως να ιδρύεται μια ανεξάρτητη αρχή, ρυθμιστική αρχή λιμένων, ταυτόχρονα μια δημόσια αρχή λιμένων. Έτσι ώστε αν θα μπει κάποιος στην ΔΑΛ, είναι η γνωστή ΔΑΛ, για όσους ασχολούνται βεβαίως με όλο αυτό το πεδίο της εργασίας, και διαβάσει τους σκοπούς της ιδρύσεως, τις αμμοδιότητες, θα καταλάβει ότι βάζουμε πολλούς πανομοιότυπους μηχανισμούς για την ίδια εργασία, η οποία εν τέλει δεν εκτελείται παρά μόνο η μεταφορά κεφαλαίων, αποδασμούς, φόρους, πρόστιμα κτλ. Μπρος στην ενδότερη κυβέρνηση και καταλήγοντας στην Διεθνή Τράπεζα της Ελλάδος. Και βγάζουμε το συμπέρασμα και λέμε, μη συγχωρείς, αφού ο ίδιος ο μηχανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει όλους αυτούς τους μηχανισμούς επιμέρους μέσα, οι οποίοι μπορούν και να πάρουν τα τέλη, να κάνουν τη λήψη χρημάτων από τα πρόστιμα, από τα τέλη, τη διαχείριση, αλλά βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιηθήκαν όλα αυτά, δίνεις μέρισμα από όλο αυτό το πλούτο που εισδρέει καθημερινά σε αυτούς εκεί που διοικούν μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς και παραπέρα, και μετά δίνουν, αφού πάρουν το κομμάτι τους, δίνουν στην επόμενη υπηρεσία. Παίρνει η άλλη υπηρεσία το κομμάτι της, πάει στην υπόλοιπη υπηρεσία και τελικά το μεγαλύτερο κομμάτι καταλήγει στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου εκεί ήρθαμε στην προτέρα μας συζήτηση, που πρέπει μετά να κάθόμαστε και να είμαστε πέτρες, τα ίδια είμαστε λεφτά για να γίνει ένα έργο. Συνεπώς, πολίτη μου, μην περιμένεις να δεις κανένα έργο. Έμπα μόνο όμως για να σταματήσεις. Το κράτος από μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί η τράπεζα είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Μια ιδιωτική εταιρεία είναι. Όλα είναι ιδιωτικές εταιρείες. Και εδώ, πολίτη μου, μην περιμένεις να δεις κάποιο έργο όταν πηγαίνεις σε ένα δήμαρχο και του λες να έχω πρόβλημα, ή κάποιος ναυτικός που πηγαίνει και κάνει μια αίτηση και την αποστέλνουν συγκεντρωτικά κάθε χρόνο στο Υπουργείο για το τι πρέπει να συμβεί για τη βελτίωση των αμήτη άλλο των συγκοινωνιών μας. Δεν πρόκειται να το δεις ποτέ. Γιατί θα σου λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Ωστόσο, όμως, άμα μπεις μέσα στην διάβια και σου λέω συγκεκριμένο και δει στους ισολογισμούς, θα δεις και τα λιμενικά ταμεία και τη ΔΑΛ και τη ΡΑΛ, την ανεξάρτητη αυτή αρχή, τους ισολογισμούς, θα δεις τον πακτολό χρημάτων που υπάρχουν και εν τέλει δεν βλέπεις έργα. Βλέπεις μόνο προβλήματα και τίποτα άλλο και επικινδυνότητα. Γιατί όσο μένουν, τόσο έρχεται το ένα πρόβλημα. Όσο δεν συντηρήσει κάτι, κύριε Λαβαζανίδη, αυτό συνεχίζει τη διάβρωσή του μέχρι να πέσει τελείως. Δεν τους ενδιαφέρει να φτιάχνουμε κάτι. Τους ενδιαφέρει να μας πίνουν το αίμα. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται. Εν τέλει, κύριε Τσόδερ, σε αυτό το κράτος υπάρχει κάτι που να λειτουργεί εδώ για τον Έλληνα πολίτη πραγματικά. Γιατί αυτό βιώνουμε, για αυτή την υποψία έχουμε. Και αυτό έχουμε βιώσει όσα χρόνια. Το βιώνουμε. Ότι δεν υπάρχει. Κάτι υπέρ του πολίτη. Όχι, δεν υπάρχει κάτι υπέρ του πολίτη. Γι' αυτό και ο πολίτης. Για να κάνουν όλοι μεροκάματο στην πλάτη του πολίτη. Το θέμα είναι ότι δεν κάνουν μεροκάματο, κάνουν ορισμένοι μεροκάματο, ορισμένοι συγκεκριμένοι μηχανισμοί και δεν είναι μόνο θέμα μεροκάματου, κύριε Λαφαζανίδη. Δεν είναι ότι κονομάνε, αλλά αποδίδουν κιόλας. Βλέπουμε δηλαδή έργο, βλέπουμε αποτελέσματα. Είναι ότι λέτε τουλάχιστον αφού μας απαραίτητε να μας δώσουν και κάποια ψίχουλα εδώ, ούτε τα ψίχουλα δηλαδή. Αδερφέ, κοίτα. Ως ιδιώτης, ναι, θα πάρεις αυτό που πρέπει να πάρεις. Όχι αυτό που θες εσύ να πάρεις. Γιατί εδώ ο θεματοφυλάκας που υπάρχει ως... Ο θεματοφυλάκας που είναι ο θεσμός, που υποτίθεται πως θα ελέγχει όλους αυτούς τους μηχανισμούς,
είναι αυτός που του δίνει το δικαίωμα να εκτελεί όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πάρει αυτό που πρέπει να πάρει ο ιδιώτης, η Γύλα Φαζανίδη, όταν θα φτιάξει ένα έργο. Και γιατί να το κάνει ιδιώτης, έτσι. Έχει τους μηχανισμούς του κράτους να φτιάξει τα δικά του έργα. Ωστόσο όμως, θα πρέπει να αποδώσεις και θα πληρωθείς από αυτά και τα χρήματα. Και, όλα τα χρήματα τα οποία έχεις εισπράξει θα τα αποδώσεις. Είναι ανταποδοτική. Θα πρέπει οι πολίτες να δουν τα έργα. Θα πρέπει οι πολίτες να γευτούν το δικό τους το αίμα το οποίο έχουν δώσει σε σένα. Ναι. Και εσύ τι κάνεις. Λοιπόν, κοροϊδεύουν όλοι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κάθε ένας πολίτης. Να σταματήσει να είναι στην πίστη του κάθε τοπικού άρχοντα, του κάθε δημάρχου, του κάθε διοικητικού συμβουλίου που τους σέβονται, τους με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, τους βλέπουν και βαράνε προσοχές, να τους κοιτάσουμε κανένα καφέ, να πιούμε κανένα κρασί, μπας και μας κάνουν κανένα ρουσφέτη, να σταματήσουν αυτά, να τους κάνουν στην άκρη, να πιάσουν, να ενημερωθούν το τι ακριβώς έχει γίνει και να αναλάβουν οι ίδιοι. Γιατί εμείς οι ίδιοι οι πολίτες που έχουμε πάθει γνωρίζουμε πώς θα φτιάξουμε ο καθένας τα κακώς κείμενα του δικού του επαγγέλματος. Και εδώ είναι η στιγμή και η ώρα που καλώ όλους τους πολίτες. Δεν γίνεται μια μερίδα ανθρώπων, όσο μεγάλη ή μικρή να είναι επί του συνόλου των Ελλήνων, να εκτελέσει όλο αυτό το έργο το οποίο είναι για το δίκαιο όλων. Πρέπει συνολικά, συλλογικά να μετέχουμε όλοι οι πολίτες. Το δικαιότερο όλων είναι, κύριε Λαφαζανίδη, κάθε ένας πολίτης να είναι αύριο το πρωί υποψήφιος της εκπροσώπησης του έθνους. Μεταξύ μας όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες εμείς μεταξύ μας, να βρούμε τους αξιότερους για να τους βάλουμε στην κατάλληλη θέση. Και όχι να είμαστε δωτοί και να σου λένε είναι ένας, δύο, τρεις, από αυτούς τους τρεις διάλεξε ποιο θέλεις, ούτως ή άλλως δική μας είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Άρα, μεταξύ μας όλοι. Στην πρώτη ερώτηση, στην προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα, λοιπόν εσείς τώρα πηγαίνετε και ζητάτε τον ψήφο του Έλληνα πολίτη. Ζητάω ο πολίτης, ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης, να έρθει και να ψηφίσει τον εαυτόν του. Εκτός από αυτό, αυτή τη στιγμή. Εάν δεν θέλει να έρθει ο ίδιος να ψηφίσει τον εαυτό του, να μου δώσει εμένα την εντολή να εκτελέσω όλο αυτό. Γιατί γνωρίζω και πού θα πάω να κάνω τον έλεγχο και τι ευθύνες και πού θα αποδώσω. Γνωρίζω τα πάντα. Έχουμε τις όλες. Γνωρίζω, τα λέω γνωρίζω ως φορέας. Γνωρίζουμε τα πάντα. Έχουμε τις πλατφόρμες. Είναι τα πάντα έτοιμα. Το μόνο που λείπει είναι εσύ, αδελφέ μου. Δώσε μας την εντολή. Και η εντολή είναι μία απλή υπογραφή. Δώσε μας την εντολή να ξεμπερδεύουμε μία και διαπαντώσουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, τους αλότριους. Άρα λοιπόν κύριε Τσόρη, είσαστε έτοιμοι να κάνετε την ανατροπή? Καιρό τώρα. Αν πιστευτεί ο Έλληνας πολίτης αύριο το πρωί θα αλλάξει η ζωή του Έλληνα πολίτη. Πείτε αυτό, αυτό θέλει ο Έλληνας πολίτης να ακούσει, γιατί αυτό που βιώνει σήμερα έχει φτάσει σε ένα έσχατο σημείο στο οποίο δεν μπορεί πλέον να υποστεί κι άλλα στην πλάτη του. Θα αλλάξει. Υπάρχει κάποια ελπίδα? Ελπίδα, κύριε Λαφαζανή, δεν υπάρχει. Είναι μια λέξη η οποία είναι επί τούτου δημιουργημένη. Ελπίδα δεν υπάρχει. Ούτε τύχη, ούτε ελπίδα. Το να ελπίζουμε πάλι κάποιος και να μακαρίζουμε πάλι κάποιον άλλον να κάνει εκτός από εμάς αυτό που θέλουμε εμείς για εμάς και το παιδιό μας και για το μέλλον των παιδιών μας, δεν γίνεται. Αυτά τα μακαρίσματα πρέπει να σταματήσουν, κύριε Λαφαζανίδη και πολίτη μου. Πρέπει να σταματήσουν, πρέπει εσύ ο ίδιος να έρθεις να αναλάβεις. Αυτό λέμε, κύριε Λαφαζανίδη. Αν μη τι άλλο, έρχοντας και δίνοντας την υπογραφή να εκτελέσουμε εμείς που ζητάμε την εκπροσώπηση του έθνους, όχι αντιπροσώπευση, την εκπροσώπευση. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να έρθουν να τη δώσουν. Και δίνοντας την εντολή, μετέχουν και οι ίδιοι κρίσεως και αρχής, γιατί και οι ίδιοι στο τέλος θα ψηφίσουν ποιους θέλουν για εκπροσώπους. Τώρα, είπατε μια μεγάλη λέξη αυτή τη διαφορά τώρα, και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και μια άλλη εκπομπή, να δούμε τη διαφορά της εκπροσώπησης με την αντιπροσώπευση. Αλλά θα ήθελα να πείτε κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, γιατί μας έχει ξεπεράσει. Ναι, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα να ενωθούμε ως έθνος, να ξεμπερδεύουμε, διότι κάθε μέρα χάνουμε ψυχές. Κάθε μέρα χάνουμε και ψυχές και φεύγουν και ψυχές στο εξωτερικό. Ναι, κύριε Λαφαζανίδη. Από την επόμενη μέρα είναι σαν να βλέπεις ένα ελαττήριο να εκτονώνεται, για να έτσι θα αλλάξει και η ζωή μας. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, κύριε Τσόρη, από αυτό που κατάλαβα και μας λέτε, είναι να γίνουμε πραγματικοί πολίτες. Ναι. Και όχι στιγμιαίοι ψηφοδότες, πραγματικοί πολίτες. Να έρθει κάθε ένας πολίτης να ενημερωθεί το τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς κάνουμε, τι έχουμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε, πώς το εκτελούμε, και να μετέχει και εκείνος. Από οποιοδήποτε πεδίο θέλει να βοηθήσει.
Κύριε Τσούρη, ήταν μεγάλη μας τιμή που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ, κύριε Λαχανίδη. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε υποψήφιους βουλευτές να μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας. Έχουμε μάθει πολιτικούς να μιλάνε μια ξύλινη γλώσσα. Και αυτό πραγματικά μας δίνει μεγάλη χαρά και μας δίνει όνειρα και ελπίδες. Αυτό που λέτε, η ελπίδα βέβαια λέτε δεν ισχύει. Αντιλαμβάνομαι. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να μπορέσετε να πάρετε τις πληροφορίες και να πάρετε τη γνώση από το Web TV Ερφέας. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.